Πάρα πολλά μάθηματα είχε κάνει ο Εμίλιος στην Καπεδάλη. Αυτή την πόλη την είχε κάνει κέντρο του έργου. Ενώ δάγμα της θεραπείας του παραλυτικού του σημερινού Ιερού Ευαγγελίου στην Καπερναού έγινε. Είχε ταξιδέψει ο Κύριος με μικρό πλοίο που ανήκε στους μαθητές από την Καπερναού στη χώρα των Γεργιασινών, όπου θεράπευσε τους δύο δαιμονισμένους. Αλλά επειδή οι άνθρωποι της χώρας εκείνης δεν ήθελαν να μένει ο Σωτήρας στα μέρη τους, ταξιδεύει και πάλι με το πλοίο και επιστρέφει στην Καπερναού. Μόλις έφτασε εκεί, φέρνουν μπροστά του έναν παράλυτο που ήταν ξαπλωμένος επάνω σε ένα κρεβάτι. Βλέπει τον παράλυτο ο Ιησούς, βλέπει το πόνο και τη θλίψη του, αλλά βλέπει και κάτι άλλο βαθύτερο και μυστικό. Βλέπει στο βάθος της ψυχής του την αιτία της ασθένειας του παραλύτου. Ποια ήταν αυτή? Η αμαρτία. Αλλά επειδή και οι άνθρωποι που μετέφεραν το παράλυτο και ο ίδιος ο άρρωστος πίστευαν στη θαυματουργική δύναμη του Κυρίου, με πολύ συμπάθεια κοίταξε το παράλυτο ο Κύριος και του είπε «Θάρση, τέκνον, αφέοντέσι η αμαρτία σου». «Έχε θάρρος, παιδί μου, οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί». Μαζί όμως με τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί ήταν και μερικοί γραμματείς, άνθρωποι δηλαδή που γνώριζαν την Παλαιά Διαθήκη και δίδασκαν το λαό. Οι γραμματείς αυτοί, όταν άκουσαν τον Κύριο να λέει στο παράλυτο ότι έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες του, είπαν μέσα τους «αυτός βλασφημεί». Ο φθόνος και η πονηρία τους τους έκανε να σκέπτονται έτσι. Ο Ιησούς όμως, ως παντογνώστης που είναι, είδε τους κρυφούς διαλογισμούς τους και τους είπε «Γιατί σκέπτεστε αυτά τα πονηρά εναντίον μου, γιατί απιστείτε στην θεότητά μου, εσείς νομίζετε ότι το να συγχωρήσω τις αμαρτίες ενός ανθρώπου είναι ευκολότερο παρά να το θεραπεύσω από μία ασθένεια». Η άφεση των αμαρτιών δεν φαίνεται, ενώ η θεραπεία μιας ασθένειας γίνεται φανερή. Λοιπόν, τους λέγει ο Κύριος, για να μάθετε ότι εγώ ο Μεσσίας που ήρθε για να σώσω τον ανθρώπινο γένος, δεν είμαι μόνο άνθρωπος, αλλά συγχρόνως και Θεός, και γι' αυτό έχω εξουσία να συγχωρώ τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αφού συγχώρησα τις αμαρτίες του ανθρώπου αυτού, τώρα θα τον θεραπεύσω και από τη σωματική του ασθένεια. Στρέφεται λοιπόν τότε ο Κύριος προς τον παράλυτο και του λέει «Σήκω όρθιος, πάρε μόνος σου το κρεβάτι και πήγαινε στο σπίτι σου». Αυτό στιγμή ο λόγος και η προσταγή του Κυρίου έγινε πραγματικότητα. Ο μέχρι τότε παράλυτος σηκώθηκε τελείως υγιής και επέστρεψε στο σπίτι του. Το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στα πλήθη. Θαύμασαν και δόξασαν τον Θεό, ο οποίος δια του Κυρίου Ιησού Χριστού έδωσε στους ανθρώπους τέτοια εξουσία, αφενός με να συγχωρούνται οι αμαρτίες τους, αφετέρου δε να θεραπεύονται με έναν λόγο ασθένειες σωματικές, αθεράπευτες με άλλο τρόπο. Ας μην νομίσουμε όμως, αγαπητοί, ότι αυτό ήταν προνόμιο για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Ο Κύριος Ιησούς είναι και σήμερα και πάντοτε αρχηγός και κεφαλή της Εκκλησίας Του. Όπως τότε συγχωρούσε και θεράπευε τις ασθένειες των ανθρώπων, έτσι και τώρα ο ίδιος με τους λειτουργούς της Εκκλησίας συγχωρεί τις αμαρτίες μας με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και ακόμη όταν το κρίνει ωφέλιμο μας θεραπεύει και τις σωματικές ασθένειες με το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Ας καταφεύγουμε λοιπόν με πίστη προς το Πανάγαθο Κύριό μας. Ας τον εγκαιτεύουμε θερμά να μην μας εγκαταλείπει ποτέ η πατρική του αγάπη και προστασία. Όσο περισσότερο εμείς θα ζούμε σύμφωνα με το Άγιο θέλημά του, τόσο περισσότερο εκείνος θα μας χαρίζει τα ελέη του και τις δωρεές του. Και εμείς, απολαμβάνοντας το πλήθος των δωρεών Του, θα τον υμνούμε
και θα τον δοξολογήσουμε αγίου. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλθετε.